Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία? Προσπάθησα να κάνω ψυχοθεραπεία κι εγώ, αλλά κατέληξα να αυτοψυχοθεραπεύομαι. Τώρα, γιατί κατέληξα εκεί? Γιατί η σχέση ψυχοθεραπευτή και ψυχοθεραπευόμενου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο, η κατάλληλη σύνδεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Αν αυτή δεν υπάρχει, δεν ανοίγεται ο θεραπευόμενος. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαι και εγώ δύσκολος άνθρωπος, επειδή το έπαιξα ψυχαναλυτής στη δουλειά μου, για να κάνεις συνεντεύξεις και συζητήσεις και ο άλλος να χαλαρώσει, να ανοιχτεί, πρέπει να τον ανοίξεις. Λοιπόν, επειδή εγώ το είχα αυτό, δεν βρήκα ποτέ, έκανα 3-4 προσπάθειες, δεν βρήκα κάποιον ο οποίος να μου επιβληθεί σε κάτι τέτοιο, οπότε αυτοψυχοθεραπευόμουν. Τώρα, μιλήσατε χθες με την Έλλη. Ναι. Και το σχολίασα κι εγώ, γιατί αν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Εγώ προσωπικά έχω κάνει. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Και πραγματικά το να ταιριάξεις με τον θεραπευτή σου είναι το πιο δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όμως η ιερή διαδικασία. Εγώ τη συνιστώ επιφύλακτα. Θεωρώ ότι είναι το πιο ορθό δώρο που να κάνεις στον εαυτό σου είναι αυτό για μένα. Αν μπορείς να το κάνεις. Ναι, αλλά είναι τρομερά δύσκολο και θα πρέπει και ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου να σου εμπνέει μια εμπιστοσύνη, γιατί αυτό που κάνεις σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι εύκολο. Βγάζεις τη σάρκα σου. Έτσι, εγώ το αισθάνθηκα, εν πάση περιπτώσει. Την τραβάς έξω και την ξανατοποθετείς και τη διορθώνεις. Και είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Πάντως, χθες που μιλήσαμε με την Έλλη Στάη, κάναμε μια κουβεντούλα έτσι στο. Ναι, λίγο πριν τη σύσκεψη. Λέει, προς Θεού, αυτό που δεν θέλω με τη δημόσια αυτή έτσι, εκδήλωσή μου, το μόνο που δεν θέλω είναι να αποθαρρύνω από την ψυχοθεραπεία. Ίσα-ίσα να παροτρύνω θέλω. Βάζοντας τον εαυτό μου μπροστά και λέγοντας ότι εγώ δεν κατάφερα, γιατί προσπάθησα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν βρήκα αυτόν τον άνθρωπο που να με εμπνέει να νιώθω ασφάλεια. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων, λέει η Έλλη Στάη, και το επαναλαμβάνουμε και εμείς που είχαμε την κουβέντα μαζί της, δεν θέλει να αποθαρρύνει, εσένα να παροτρύνει όσους από την παρέα μας, από εσάς φίλες και φίλοι, να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία.